Νέος πονοκέφαλος, όπως φαίνεται, έχει δημιουργηθεί στους αγρότες, αφού για να εισπράξουν την ενίσχυση που τους υποσχέθηκε η κυβέρνηση για τα λοιπάσματα, θα πρέπει τα τιμολόγια αγοράς να έχουν εκδοθεί μεταξύ 1ης Οκτωβρίου του 2021 και 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Διαφορετικά, όσοι έχουν τιμολόγια που δεν εκδόθηκαν μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες, μένουν χωρίς ενίσχυση. Τώρα ταιριάζει η παροιμία όταν το κλίμα στραβά το έφαγε και ο γάιδαρος. Δεν φτάνει που τα χρήματα για το λίπασμα είναι ψίχουλα και δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση να αναπληρώσουν την τεράστια αύξηση σχεδόν διπλασιασμού που είχαν οι τιμές των λιπασμάτων. Αλλά από ό,τι δείχνει η κυβέρνηση και με την εγκύκλιο που έχει βγάλει αυτοί που δικαιούνται, δηλαδή πληρωμή από 1η Οκτωβρίου του 2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2022, ότι αρκετοί συνάδελφοί μας μένουν απ' έξω. Ίσως έτσι εξηγείται και το νούμερο ότι θα δοθεί μόνο σε 250.000 αγρότες, ενώ είναι πολύ περισσότερο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που είναι γραμμένοι στο μετρό. Οι παραγωγοί αγόρασαν με πολλή δυσκολία και πολύ υψηλές τιμές λιπάσματα και περίμεναν πώς και πώς την ενίσχυση. Όπως τονίζουν, θα έπρεπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γνωρίσει ότι η καλλιεργητική περίοδος ξεκινάει από 1η Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας σε δηλώσεις του τονίζει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιδοτήσει όλους τους αγρότες ανεξαιρέτως το πότε έχουν εκδοθεί τα τιμολόγια. Είναι άδικο γιατί όλοι έχουν κάνει αγορές λιπασμάτων σε πολύ υψηλές τιμές από πέρυσι. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να ενταχθούν όλοι και κυρίως να αυξηθεί το ποσό επιστροφής και επιδότησης του λιπασμάτων. Γιατί πραγματικά, όπως έχουμε πει, είναι 2 με 3 τσουβάλια στον καθένα που αντιστοιχούν σε πολύ μικρό ποσοστό του λιπάσματος που έχουμε ρίξει στα χωράφια για να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε. Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη, να μην αποκλειστεί κανένας συνάδελφός μας. Όσοι έχουν τα τιμολόγια αγοράς να ενταχθούν μέσα στην αυτή την αποζημίωση που θα δοθεί, τέλος πάντων, την ενίσχυση και να αυξηθεί και το ποσό ενίσχυσης. Συγκεκριμένα πρόκειται για ενίσχυση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ και η αίτηση από τους δικαιούχους μπορεί να υποβληθεί έως και τις 25 Νοεμβρίου στην ανάλογη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στο My Business Support.